Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θρήνο στην Νότια Κορέα για τα θύματα του ναυαγίου, τα δραματικά μηνύματα που έστελαν μαθητές στους γονείς τους την ώρα του ναυαγίου. Μακελιό σε βάση της Ουκρανικής Εθνοφρουράς με τρεις φιλορώσους νεκρούς, ανοιχτό από τον Πούτιν το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Νέο σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τα έκτροπα στην Τούμπα, ξύλο και κόκκινες κάρτες στα πρωτοφανή επεισόδια του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Η νέα κόντρα Τσίπρα Λαφαζάνη για το νόμισμα στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, τι δηλώνει σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Παραίτηση από το ποτάμι για τον Νίκο Δήμου μετά και την θύελλα αντιδράσεων για το άρθρο του ότι είναι ειδωλολατρικό το δήθεν Άγιο Φως. Θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας από την ναυτική τραγωδία στην Νότια Κορέα και τον υγρό τάφο για 280 ψυχές, στην πλειοψηφία τους παιδιά. Όπως είναι φυσικό, ξεχυλίζει η οργή των γονιών ενώ σβήνουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι γονείς καταλογίζουν τώρα λανθασμένους χειρισμούς στον καπετάνιο και το πλήρωμα, κατηγορώντας τους ότι κράτησαν τα παιδιά παγιδευμένα στο εσωτερικό του πλοίου αφού τους έδιναν εντολή να παραμείνουν στις θέσεις τους. Παγκόσμια συγκίνηση προκαλούν τα μηνύματα των μικρών μαθητών προς τους γονείς τους την ώρα που βυθίζονταν το πλοίο. Και εκείνα ήταν εγκλωβισμένα μέσα στις καμπίνες. Συγκλονίζουν μάλιστα τα τελευταία λόγια μαθήτριας που επικοινώνησε με τη γιαγιά της ενώ το πλοίο βυθίζονταν και της είπε: «Γιαγιά, νομίζω ότι πεθαίνω», σύμφωνα πάντα με τον Bloomberg. Εξίσου συγκλονιστικά είναι και τα τελευταία λεπτά που καταγράφονται σε βίντεο ντοκουμέντο. Φορώντας τα σωσίβια τους, τρομοκρατημένοι μαθητές περιμένουν οδηγίες εκένωσης από το πλήρωμα ή τον καπετάνιο. Προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι, καθώς το πλοίο έχει ήδη πάρει πολύ μεγάλη κλίση. Από τα μεγάφωνα ειδοποιούνται να παραμείνουν στις θέσεις τους. Οποιαδήποτε μετακίνηση είναι επικίνδυνη. Δεν ξέρουν όμως πως η υπακοή σε αυτές τις εντολές θα τους οδηγήσει στο θάνατο. Οι πιο τυχεροί έχουν βγει στο κατάστρωμα. Αυτές τις τελευταίες τραγικές στιγμές, λίγο πριν βυθιστεί το πλοίο, καταγράφουν διασωθέντες με το κινητό τους τηλέφωνο. Κυριευμένοι από απόγνωση και φόβο, οι μικροί μαθητές εγκλωβισμένοι μέσα στο πλοίο επικοινωνούν με τους γονείς τους για να πάρουν κουράγιο ή για να πουν αντίο. Τα τελευταία γραπτά μηνύματα των αγνοωμένων συγκλονίζουν. Μαμά, αν δεν μπορέσω να σου το ξαναπώ, σ' αγαπώ. Τι συμβαίνει? Φυσικά κι εγώ σ' αγαπώ, γιέ μου. Ξέρω ότι είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, αλλά αν είναι δυνατόν, βγες από το δωμάτιο. Όχι, μπαμπά, το πλοίο έχει γύρει και δεν μπορώ να βγω έξω. Κανείς δεν είναι στο διάδρομο. Νομίζω ότι θα πεθάνουμε όλοι. Αν έχω κάνει κάτι λάθος, παρακαλώ συγχωρέστε με. Σας αγαπώ όλους. Είμαι στο δρόμο για τον Τζεσού, αλλά το πλοίο κάπου χτύπησε και δεν κινείται. Είναι πολύ άσχημα. Είμαι μέσα, δεν ξέρω. Μην πανικοβάλλεσαι. Now CNN has also obtained a picture of a purported text message from... Το CNN έχει επίσης στη διάθεσή του το μήνυμα ενός μαθητή στη μητέρα του που λέει: «Δεν υπάρχει σύνδεση, γι' αυτό σου στέλνω μήνυμα. Υπάρχουν λίγοι άνθρωποι στο πλοίο. Δεν βλέπω τίποτα. Έχουν σβήσει όλα τα φώτα. Υπάρχουν λίγοι άντρες και γυναίκες, οι οποίες ουρλιάζουν. Δεν έχουμε πεθάνει ακόμα. Σε παρακαλώ, στείλε αυτό το μήνυμα». Απαρηγόρητη είναι οι γονείς που έστειλαν τα παιδιά τους στη Χαβάη της Νότιας Κορέας, όπως συνηθίζουν να λένε το νησί Τζεζού, και τα υποδέχθηκαν σε φέρετρα. Απαρηγόρητη και αυτοί που περιμένουν ακόμη κάποιο νέο. Οργισμένοι από τους χειρισμούς των αρχών, προπυλακίζουν τον Πρωθυπουργό. Τις φωνές της απελπισίας ακούν και άλλοι πολιτικοί που επισκέφθηκαν το στάδιο όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι συγγενείς. Ανάλογες σκηνές και στο λιμάνι του Τζιντό, όταν άλλοι γονείς επιτίθενται σε αξιωματούχους και εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς όπως λένε άφησαν τα παιδιά τους αβοήθητα. Ξέρετε πότε βυθίστηκε το πλοίο? Πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε κανένα νέο όταν έχουν περάσει τόσες ώρες? Στέκουν εκεί μέρα νύχτα, με τα μάτια καρφωμένα στη θάλασσα, περιμένοντας θυμούνται πώς αποχαιρέτησαν τα παιδιά τους. My daughter said to me, Mom, I don't want to go there. Η κόρη μου μου είπε, «Μαμά, δεν θέλω να πάω σε αυτή την εκδρομή. Έχω ξαναπάει σε αυτό το νησί». So I tell her,
Της απάντησα ότι θα είναι μια πολύτιμη εμπειρία για σένα. Είμαι πολύ μετανιωμένη. Τραγικές σκηνές εκτυλίχθηκαν και κατά τη μεταφορά των γονέων στο σημείο του ναυαγίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι εξ αυτών κατέρευσαν όταν αντίκρισαν το πλοίο που μπορεί να έχει μετατραπεί στον υγρό τάφο των παιδιών τους. Τώρα, η ακτοφυλακή της Νότιας Κορέας, με τη βοήθεια δυτών, συνεχίζει για δεύτερη ημέρα την έρευνα για την ανέβρεση των 280 τελικά αγνοωμένων του τραγικού ναυαγίου στην νότια ακτή της Νοτίου Κορέας, του κρασγερόπλου, που μετέφερε 459 επιβάτες και πλήρωμα, αλλά και 150 οχήματα. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι ακόμα γνωστά, αλλά αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο, σαν πρόσκρουση. Την ίδια ώρα, ο καπετάνιος του πλοίου κρατείται και ανακρίνητος ύποπτος από τις αρχές, καθώς ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν από τους πρώτους που εγκατέλειψε το σκάφος την ώρα που βυθίζονταν. Ο καπετάνιος του μοιραίου πλοίου κρατείται από την νοτιοκορεατική αστυνομία. Καλύπτοντας το πρόσωπό του, συντετριμμένος εκφράζει την βαθιά του θλίψη για ό,τι συνέβη. Λυπάμαι πραγματικά. Αισθάνομαι ντροπή. Δεν ξέρω τι να πω. Σύμφωνα με τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, ανακρίνεται ως ύποπτος. Ο 60χρονος Lee Jun Seok αντιμετωπίζει ενδεχόμενη απαγγελία κατηγοριών για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβίαση του νόμου περί των όρων ασφαλούς ναυσιπλοείας, καθώς αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ήταν από τους πρώτους που εγκατέλειψε το σκάφος το οποίο βυθιζόταν. Την ίδια ώρα διερευνώνται οι πληροφορίες ότι το πλοίο βρισκόταν εκτός πορείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο ακολούθησε μια ελαφρώς διαφορετική διαδρομή από αυτή που πρότεινε το Υπουργείο Ωκεανών και Αλιείας. Είναι δύσκολο, ωστόσο, να μιλήσουμε για απόκληση από την πορεία του. Μόνο ένα μικρό τμήμα του κουφαριού είναι πλέον ορατό. Οι δίτες προσπάθησαν να μπουν στο εσωτερικό του βυθισμένου φέρι, αλλά τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα τους εμπόδισαν. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων του ναυαγίου στα ανοιχτά της νοτιοκορεατικής Χερσονήσου. 287 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαθητές, παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ μέχρι τώρα 9 έχουν ανασυρθεί νεκροί από τη θάλασσα. Ο καλύτερος τρόπος για να συνεχίσουμε είναι να διοχετεύσουμε οξυγόνο στις καμπίνες, ώστε να παραταθεί ο χρόνος επιβίωσης. Όμως, τα δυνατά ρεύματα και η έλλειψη ορατότητας εμποδίζουν τις έρευνες. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την πόλη Ιντσεόν προς το νησί Τζετζού, μεταφέροντας 475 άτομα. Αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο σαν πρόσκρουση και στη συνέχεια το σκάφος πήρε κλίση. Φαίνεται πως το πλοίο χτύπησε κάτι στο βυθό με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα και να πλημμυρίσει νερό. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι εφόσον το πλοίο πήρε κλίση 60 μοιρών, τότε οι επιβάτες είναι πιθανόν να έχουν εγκλωβιστεί μέσα στις καμπίνες, μην μπορώντας να ανοίξουν τις πόρτες, αφού το εσωτερικό του πλοίου πλημμύρισε και διακόπηκε η ηλεκτροδότηση. Ερωτήματα εγείρονται γιατί το πλήρωμα δεν έδωσε εντολή εκένωσης. Οι επιβάτες που διεσώθησαν είπαν ότι το πλήρωμα τους είχε διατάξει να μην μετακινηθούν από τις θέσεις τους παρά την πρόσκρουση. Σύμφωνα με το CNN, μόνο μία από τις συνολικά 47 σωστικές λέμβους άνοιξε. Έχουν περάσει περισσότερες από 36 ώρες από τη στιγμή του τραγικού ναυαγίου και οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων εξανεμίζονται. Σύνδεση τώρα με τον Νίκο Ανδρίτσο. Νίκο, οι τραγικοί γονείς μιλούν για τα τελευταία μηνύματα που έλαβαν από τα παιδιά τους και φυσικά συγκλονίζουν. Και είναι μηνύματα, Εύα, κυρίες και κύριοι, ενδεικτικά μιας τραγωδίας. Φοράμε τα σωσίβια, μας λένε να περιμένουμε και να μην κινούμαστε, μαμά. Βλέπω ένα ελικόπτερο, λέει η μητέρα μιας μαθήτριας, επικαλούμενη την κόρη της. Μπαμπά, το πλοίο βυθίζεται. Είμαι εξαπλωμένος στο κρεβάτι, φοράω σωσίβιο. Τι πρέπει να κάνω, έλεγε κλαίγοντας στο τηλέφωνο ένα άλλο αγόρι. Θέλω να ξαναβρεθούμε ζωντανοί, ήταν τα τελευταία λόγια ενός άλλου παιδιού πριν κοπεί η σύνδεση. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι έλαβαν μηνύματα από τα παιδιά τους, ενώ εκείνα ήταν παγιδευμένα στο εσωτερικό του πλοίου, ακόμα και μετά το ναυάγιο. Μπαμπά, μην ανησυχείς, φοράω σωσίβιο και είμαστε όλοι μαζί. Έγραψε στον πατέρα της μία 18χρονη σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό δίκτυο NBC News. Συγκλονίζει τώρα, Νίκο, η ιστορία ενός 6χρονου κοριτσιού, η οποία τελικά κατάφεραν να την διασώσουν.
Ναι, είναι το παιδί το οποίο διασώθηκε, ωστόσο οι δύο γονείς της αγνοούνται όπως και ο αδελφός της. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες. Υπήρξε η αναζήτηση στη συνέχεια προκειμένου να δουν μέσω Twitter έγινε αυτή η αναζήτηση των συγγενών της εξάχρονης. Έγινε ανάρτηση σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης με την παράκληση να εμφανιστούν συγγενείς. Ευτυχώς υπήρξε η ανταπόκριση ενός εξαδέλφου της. Συγκλονισμένος όμως και υποβασταζόμενος και ο πρόεδρος της πλειοκτήτριας εταιρεία ζητάει συγγνώμη από τις οικογένειες. Μετά από τις εικόνες, Εύα, των συγκλονισμένων γονιών, η εικόνα που βλέπετε τώρα του Προέδρου της πλειοκτήτριας εταιρείας θα λέγαμε ότι είναι από τις πλέον δυνατές της σημερινής ημέρας και αποτυπώνει το δράμα που ζει μια χώρα που 36 ώρες μετά συνεχίζει να ζητά 280 ανθρώπους στη θάλασσα. Τον βλέπουμε υποβασταζόμενο και συγκλονισμένο, ζητώντας συγγνώμη από τους συγγενείς και ταυτόχρονα δηλώνοντας την οδύνη στους συμπατριώτες του. Έκανε λόγο μάλιστα για σοβαρή αμαρτία που διέπραξε η πλειοκτήτρια. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, καθώς βεβαίως και τα αναπάντητα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας και στις εξελίξεις στην Ουκρανία. Όπου εκεί είναι πραγματικά καταιγιστικές οι εξελίξεις. Ο Κίεβος για την αποκλιμάκωση της έντασης ερήφθη πριν από λίγο στη Γενέβη. Καρπούς φαίνεται πως απέδωσε η τετραμερής σύσκεψη, καθώς επιτεύχθη συμφωνία επί της αρχής για την εξομάλυνση της κατάστασης. Ο Μάρκος Δεϊμέζης από την αίθουσα ειδήσεων θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μάρκο. Εύα, οι τέσσερις πλευρές συμφώνησαν σε μία σειρά μέτρων σε έναν οδικό χάρτη για την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ουκρανία. Οι όροι της συμφωνίας είναι οι εξής. Πρώτον, όλες οι παράνομες ένοπλες ομάδες πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους. Δεύτερον, οι καταληψίες διαδηλωτές πρέπει να ελευθερώσουν όλα τα κτίρια που έχουν καταλάβει παράνομα. Τρίτον, θα πρέπει να αδειάσουν οι πλατείες, οι δρόμοι και οι δημόσιοι χώροι που έχουν καταληφθεί. Και τέταρτον, το Κίεβο παρέχει αμνηστία σε διαδηλωτές και καταληψίες, με εξαίρεση εκείνους που κατηγορούνται για σημαντικά αδικήματα. Ο Σεργέι Λαυρόφ τόνισε ότι συμφωνήθηκε η αποχή από κάθε είδους βίας. Μάρκο, συγκριτημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε όμως ο Τζον Κέρι. Πράγματι, Εύα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε μια καλή ημέρα τη σημερινή, επισημένοντας ωστόσο πως η συμφωνία δεν πρέπει να μείνει μόνο στα λόγια, αλλά πρέπει να ακολουθήσουν και έργα. Ενώ προειδοποίησε το Ρώσο ομολογό του πως εάν δεν υπάρξει βελτίωση, δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή παρά από τη λήψη νέων μέτρων. Ο Οργανισμός για τη Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ευρώπη θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για την εξομάλυνση της κατάστασης. Η κρίσιμη τετραμερή συνάντηση ΕΒΑ μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε στις 12 ώρα Ελλάδος. Οι ρουκέτες που είχε ρίξει πριν από την έναρξη της Συνόδου ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο ρωσικής στρατιωτικής επέμβασης στην Ανατολική Ουκρανία, έριξαν βαριά τη σκιά του στη σύσκεψη, αλλά τελικά όλα φαίνεται πως πήγαν καλά. Τώρα μένει να δούμε κατά πόσον θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Η εφαρμογή των όρων της συμφωνίας από όλα τα μέρη αποτελεί πλέον το μεγάλο στοίχημα. Μάρκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ στο σημείο αυτό και να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με τις τελευταίες πληροφορίες. Μαριούπολη, Ουκρανίας, πανικός. Πετώντας βόμβες Μολότοφ και χειροβομβίδες, περίπου 300 φιλορώσοι επιτίθενται κατά βάσης της Ουκρανικής Εθνοφρουράς. Ακολουθεί μακελιό. Οι Ουκρανικές δυνάμεις κάνουν χρήση θανατηφόρας βίας. Χύνεται αίμα. Τρεις φιλορώσοι πέφτουν νεκροί. Άλλοι 13 τραυματίζονται και 63 συλλαμβάνονται. Οι τραυματίες μεταφέρονται από τους συντρόφους τους στο νοσοκομείο. Νωρίτερα, φιλορώσος πολιτοφύλακας διαβεβαίωνε τους Ουκρανούς στο εσωτερικό της βάσης πως έχουν ειρηνικές προθέσεις. Ελπίζουμε πως θα ανταλλάξουμε όχι πυροβολισμούς αλλά χειραψίες. Είμαστε όλοι από τη Μαριούπολη. Είμαστε όλοι αδέλφια, όχι εχθροί. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, οι φιλορώσοι δεν υπάκουσαν στις προειδοποιητικές βολές και συνέχισαν την επίθεση. Βμίστη Μαριούπολη. Μετά την τρίτη απόπειρά τους να εισβάλλουν στο κτίριο με τη χρήση όπλων, οι εγκληματίες δέχτηκαν επίθεση από την Εθνοφρουρά. Ο διοικητής της βάσης είναι υπεύθυνος για ό,τι συνέβη. Μας κατηγόρησε ότι είμαστε τρομοκράτες. Αυτά είναι τα επακόλουθα της χθεσινοβραδινής επίθεσης στο συγκρότημα της Μαριούπολης. Οι αξιωματούχοι εδώ λένε πως η επίθεση από φιλορώσους διαδηλωτές ξεκίνησε περίπου στις 8 το βράδυ και έγιναν βίαιοι στις 10. Αυτό εδώ είναι ένα τζιπ του Υπουργείου Εσωτερικών που υπέστη μεγάλες ζημιές. Αυτές εδώ είναι οι πύλες που έριξαν κάτω οι διαδηλωτές.
Την ίδια ώρα, ούτε βήμα πίσω δεν προτίθενται να κάνουν οι φιλορώσοι αυτονομιστές που έχουν καταλάβει κυβερνητικά κτίρια σε πάνω από 10 ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας. Μάλιστα, σε μια επίδειξη δύναμης, επιδίδονται και σε αγωνιστικές φιγούρες με τα ουκρανικά τεθωρακισμένα που έχουν στην κατοχή τους. Στο Λουχάνσκ, όπου κυβερνητικά κτίρια τελούν υπό φιλορωσική κατοχή, 2.000 Ουκρανοί διαδήλωσαν υπέρ μιας ενωμένης Ουκρανίας. Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε λίγο πριν από την έναρξη της κρίσιμης τετραμερού σύσκεψης στη Γενέβη η βόμβα που έριξε από τη Μόσχα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος σε συνέντευξή του στη ρωσική τηλεόραση άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο ρωσικής στρατιωτικής επέμβασης στην Ανατολική Ουκρανία. Υπενθυμίζω πως το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έδωσε έγκριση στον πρόεδρο του δικαιώματος χρήσης στρατιωτικής βίας στην Ουκρανία. Ελπίζω πως δεν θα χρειαστεί να ασκήσω το δικαίωμα αυτό. Ενώ παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως οι στρατιώτες χωρίς διακριτικά στην Κριμαία, στα γεγονότα πριν την προσάρτησή της στη Ρωσία, ήταν Ρώσοι στρατιώτες. Οι στρατιωτικοί μας στάθηκαν πίσω από δυνάμεις αυτοάμυνας της Κριμαίας. Ενήργησαν με ένα πολύ σωστό τρόπο, αποφασιστικά και επαγγελματικά. Μόνο ένας άνθρωπος στον κόσμο πιστεύει πως ρωσικά στρατεύματα δεν βρίσκονται στα ανατολικά της Ουκρανίας. Αυτός είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Απέρριψε επίσης ως ανοησίες τις καταγγελίες περί ρωσικής υποκίνησης της έντασης στην περιοχή. Αυστηρή προειδοποίηση προς τη Μόσχα να μην τραβήξει το σκηνή, απίφθινε ο Μπαράκ Ομπάμα. Κάθε φορά που η Ρωσία κάνει τέτοιου τύπου βήματα που αποσταθεροποιούν την Ουκρανία και παραβιάζουν την εθνική της κυριαρχία, θα υπάρχουν συνέπειες. Ήδη έχετε δει την αποδυνάμωση της ρωσικής οικονομίας. Κεφάλαια φεύγουν από τη Ρωσία. Στην τετραμερή διάσκεψη της Γενέβης, την πρώτη με συμμετοχή του Ρώσου και του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών, μετά από την έναρξη της Ουκρανικής κρίσης, η ψυχρή χειραψία του Αμερικανού Υπουργού με τον Ρώσο ομολογό του ήταν ενδεικτική του κλίματος. Έξω από το ξενοδοχείο που διεξαγόταν η διάσκεψη, δεν έλειψαν και τα ευτράπελα, με την αστυνομία να συλλαμβάνει γυμνόστιθες Ουκρανές ακτιβίστριες της ομάδας Φέμεν, που θα επιφύλασαν ιδιαίτερη υποδοχή στο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών. Αντιστεκόμενη της σύλληψης, μια θερμόαιμη ακτιβίστρια ξέσπασε σε ύβρις κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στην ιστορική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά από τις πολλές τα τελευταία χρόνια γίναμε μάρτυρες ενός επεισοδιακού αγώνα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός μονομάχησαν στο γήπεδο της Τούμπας και η λέξη αποκτά κυριολεκτική σημασία, αφού οι σκηνές που είδαμε θυμίζουν Far West, συμπλοκές μεταξύ διεθνών παικτών, γενική σύραξη στο τέλος του μάτς και βέβαια εικόνες που δεν τιμούν όσους εμπλέκονται με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επεισόδια, επιθέσεις αγνώστων που θυμίζουν τακτικές μαφίας, ξύλο μεταξύ διεθνών παικτών, ανεπαρκείς διαιτητές και πολλά ακόμη. Το ελληνικό ποδόσφαιρο στην απόλυτη παρακμή του. Φαινόμενα σχεδόν καθημερινά. Συμπεριφορές που θυμίζουν υπόκοσμο και στη μέση ο αθλητισμός έρμεο των ωρέξεων ανθρώπων που τον καπηλεύονται. Η συνάντηση των ημιτελικών του κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό σημαδεύτηκε για μία ακόμη φορά στα αθλητικά χρονικά αυτής της χώρας από θλιβερά επεισόδια που μόνο σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα πολιτισμένου κράτους δεν αρμόζουν. Τα έκτροπα της Τούμπας προσέθεσαν ένα ακόμη ντροπιαστικό σκηνικό βίας που ουδής δηλώνει υπεύθυνος και αρμόδιος να το αντιμετωπίσει. Και να ήταν το πρώτο ή μήπως ήταν το τελευταίο. Ποιος έχει ξεχάσει άραγε τη Ριζούπολη το 2003. Το ντέρμπι της ντροπής στο γήπεδο Καραϊσκάκης το 2011, στα επεισόδια που οδήγησαν στην φυγή αθλητές παγκόσμιας κλάσης όπως ο Τζιμπρίλ Σισε. Ή ποιος θα ξεχάσει τον ημιτελικό της Τούμπας. Πολεμική ατμόσφαιρα, εντός του γηπέδου, απαράδεκτη αντισυναδελφική συμπεριφορά των πρωταγωνιστών, μέχρι και ρήψη μπανάνας από την εξέδρα στο Σαλίνο είχε το μενού. Ridículo hablar de un partido de fútbol. Lo que he visto hoy no lo he visto en mi vida. Είναι γελίο να μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Αυτό που είδε σήμερα δεν το έχει δει ποτέ ξανά στη ζωή του. Το ντέρμπι του Μίσους άρχισε με καθυστέρηση 75 λεπτών. Φωτοβολίδες, αντικείμενα και ο πάγκος του Ολυμπιακού με φθορές και γεμάτος με ψάρια που φρόντισε να πετάξει ένας 36χρονος οπαδός του Δικεφάλου. Το μάτς ξεκίνησε, όμως μόνο ποδόσφαιρο δεν παίχτηκε. Νεύρα, ξύλο και αψιμαχίες ανάμεσα ακόμα και σε διεθνείς παίχτες που σε λίγους μήνες θα δώσουν μαζί τη μάχη του παγκοσμίου κυπέλου στη Βραζιλία. Ο Δημήτρης Αλπικίδης τα λέει όλα σε λίγες λέξεις. Νομίζω ότι θα γελάει η Ευρώπη μαζί μας και είναι σημάδια τα οποία αφήνουν βήματα πίσω το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά. Ο Σαλίνο γίνεται θύμα ρατσιστικής επίθεσης από την εξέδρα και επιστρέφει πίσω την μπανάνα που δέχθηκε. Νέα διακοπή.
Οι παίχτες του ΠΑΟΚ, παρά τις προτροπές του Ιβάν Σαββίδη, δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ανάλογης ευθύνης και αρκετοί παίχτες του Ολυμπιακού που έχασαν την ψυχραιμία τους. Спасибо, там какой-то рыбки там посыпали, что-то сделали. Может, они сами посыпали, я не знаю. Δεν ήταν ωραία πράγματα, ρίξαν κάτι ψάρια, κάποια πράγματα, δεν ήταν ωραία αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μπορεί και οι ίδιοι να το ρίξανε. Спортсмены, вы же не в балет вышли. Ναι, αλλά είστε αθλητές, δεν ήρθατε να παίξετε μπαλέτο. Το σφύριγμα της λήξης θα δώσει έναυσμα για νέες ασχήμιες. Ποδοσφαιριστές, αστυνομικοί, διαιτητές και μπράβοι ένα κουβάρι να ξυλοκοπούν και να ξυλοκοπούνται εντός και εκτός φυσούνας. Ροντέο. Αφιερώνουμε αυτή την παροδία στους κυρίους της ΕΠΟ, τον κύριο Σαββίδη, τον κύριο Αλαφούζο, τον Sky, τους προκλητικούς σχολιαστές του ΟΤΕ TV που διαφήμιζαν την αλητεία και τα έκτροπα και τους λοιπούς αντικειμενικούς δημοσιογράφους που βιάζουν το ποδόσφαιρο καθημερινά. Οι 7 συλληφθέντες από την αναμέτρηση παροδία οδηγήθηκαν το πρωί στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για αθλητική βία και απόπειρα πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Το δικαστήριο διέταξε την αναβολή της συζήτησης για την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα επανέλθουμε, δεν κρατούνται τα παιδιά, φέθηκαν ελεύθερα, θα επανέλθουμε να συζητήσουμε την υπόθεση. Εν τω μεταξύ, λίγες ώρες μετά την παροδία της Τούμπας, άγνωστοι επιχείρησαν να πυρπολήσουν το κατάστημα που διατηρεί ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Γιώργος Τζαβέλας στον Βύρονα. Την ώρα της επίθεσης στην καφετέρια βρισκόντουσαν η μητέρα του ποδοσφαιριστή και προσωπικό, χωρίς ωστόσο να προκληθούν τραυματισμοί. Ένας παραπάνω λεκές στην ήδη λερωμένη εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου, το οποίο αδυνατεί να περιφρουρήσει γεγονότα γιορτή για τον υπόλοιπο κόσμο. Ντροπή για την ελληνική αθλητική πραγματικότητα. Καλώς ορίζουμε κοντά μας στο στούντιο το δημοσιογράφο του Sky Δημήτρη Τσιόδρα για να δούμε, Δημήτρη, σε λίγο και την πολιτική διάσταση αυτού του θέματος. Να συνδεθούμε όμως πρώτα με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Πάνο Βόγλη, για να δούμε τώρα πάνω, μετά από όλες αυτές τις εικόνες που παρακολουθήσαμε, ποια είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, απειλούνται με τιμωρία οι δύο ομάδες για τα επεισόδια της Τούμπας. Καλησπέρα. Σίγουρα απειλείται με τιμωρία ο ΠΑΟΚ. Και αφαίρεση βαθμών και τιμωρία της έδρας του, δηλαδή να παίξει κάποια μάτια κλεισμένων των θυρών. Ως γηπεντούχος αυτός τιμωρείται, αν θα τιμωρηθεί. Ο Ολυμπιακός δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή άμεσα ως ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι παίχτες του Ολυμπιακού και οι παίχτες του ΠΑΟΚ και αυτοί σίγουρα κινδυνεύουν, διότι αυτό που παρουσίασαν χθες δεν ήταν ποδοσφαιρικό θέαμα και ποδοσφαιρικός πολιτισμός, αλλά κάτι που θύμιζε μονομαχία Far West, όπως σωστά είπες και εσύ νωρίτερα στην εισαγωγή σου, Εύα. Αυτή τη στιγμή το πιο παράδοξο της ιστορίας είναι ότι παρά το γεγονός ότι ο κύριος Μάνταλος, ο διαιτής, έχει γράψει τα πάντα στο φιλοαγώνος, δεν έχει επιληφθεί ο αθλητικός εισαγγελέας. Άρα αυτό μας κάνει μεγάλη εντύπωση το γιατί ο αθλητικός εισαγγελέας ακόμα δεν έχει επιληφθεί. Ίσως να χρειάζεται να μελετήσει αρκετά πράγματα για να παρέμβει και να κάνει εκείνος, να κάνει αυτή την παρουσία του. Επίσης είναι παράξενο το γιατί ο κύριος Μάνταλος ξεκίνησε με 75 λεπτά καθυστέρηση μια αναμέτρηση που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Okay. Είχε ψάρια ο πάγκος του Ολυμπιακού. Λάθος, λάθος. Δεν καθαρίζονται σε 10 λεπτά τα ψάρια. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Ακούγονται πάρα πολλές φήμες ότι δέχθηκε πιέσεις να μην ξεκινήσει το παιχνίδι καν ο διαιτητής και τελικά πήρε μία άλλη εντολή να το ξεκινήσει τελευταία στιγμή. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε και οριστική διακοπή, μάλλον οριστική αναβολή της αναμέτρησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τελικά, όσα είδαμε στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι πρέπει να τα ξεχάσουμε γρήγορα και να μάθουμε από αυτά. Και είναι και θέμα με την εθνική ομάδα. Ο Φερνάντο Σάντο έχει ήδη ενοχληθεί με αυτά που έχουν γίνει, διότι οι παίχτες, ο Κατσουράνης και ο Μανιάτης, είναι διεθνείς. Το καλοκαίρι θα πάνε στο Μουντιάλ. Είναι και συμπαίκτες στην εθνική, ακριβώς. Βέβαια. Αυτό είναι ένα θέμα, Εύα, και δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Υπήρχε μια σκέψη και μια ανεπίσημη πρόταση από την πλευρά της εθνικής ομάδας να γίνει αναβολή του τελικού Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αλλά αυτό απορρίφθηκε, διότι δεν θα βοηθήσει σε κάτι εδώ που τα λέμε. Ίσως να μεγαλώσει την όποια ένταση υπάρχει αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει με τιμωρία και βαριά, ίσως και αποφέτος. Ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται να κινδυνεύει ως Ολυμπιακός, αλλά οι παίχτες του 100% θα έχουν κάποιο θέμα, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν αποβολές. Αυτά είναι τα τωρινά στοιχεία. Μένει να δούμε τι μπορεί να φέρει το ρεπορτάζ, διότι μπορεί μετά να έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε από αυτή την θλιβερή αναμέτρηση. Πάνω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Δημήτρη, ακούσαμε την αθλητική διάσταση. Υπάρχει όμως και πολιτική διάσταση. Δηλαδή, έχουμε από τη μία τον εισαγγελέα που κάνει τις διαπιστώσεις του και από την άλλη το ερώτημα είναι τι κάνει η πολιτεία για όλα αυτά. Κοίταξε, ένα τεράστιο πολιτικό θέμα. Ένα τεράστιο πολιτικό θέμα γιατί αυτές οι εικόνες που παρακολουθήσαμε, που δεν συναντάς ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες, δεν είναι εικόνες που ήρθαν από το πουθενά. Είναι το αποκορύφωμα μιας συγκεκριμένης λειτουργίας που υπάρχει στον χώρο του ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, ο κύριος Λακαφώσης, ο εισαγγελέας, τι κατήγγειλε πριν από μερικές μέρες. Μίλησε για εγκληματική οργάνωση στον χώρο του ποδοσφαίρου, για μάρτυρες και διαιτητές που εκβιάζονται, για νονούς της νύχτας που δρούν στον χώρο. Συγκλονιστικές καταγγελίες. Έχεις λοιπόν σήμερα ένα κράτος το οποίο λέει: εγώ θέλω να βάλω τάξη, να πατάξω τη διαφθορά. Και έχεις ένα παράλληλο σύμπαν μέσα στην επικράτεια, μια άλλη επικράτεια όπου κυριαρχούν
ο νόμος της ζούγκλας, η νονή και όλα αυτά τα οποία καταγγέλει ο εισαγγελέας. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν σε ένα τόσο μεγάλο χώρο να δρούν αυτοί οι άνθρωποι, να λειτουργεί αυτός ο χώρος έτσι όπως λειτουργεί και να μην υπάρχει δράση από την πλευρά της πολιτείας. Εδώ βλέπουμε ότι τα κόμματα βγάζουν για ψήλου πείδημα ανακοινώσεις. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, οτιδήποτε συμβεί στη χώρα μας έρχονται ανακοινώσεις. Είδες καμιά ανακοίνωση εσύ από κάποιο πολιτικό κόμμα για αυτά που έγιναν χθες? Δεν υπήρξε καμία. Είδες η πολιτεία να ξεκινάει από αυτά που λέει ο εισαγγελέας και βεβαίως η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Αλλά η ίδια η πολιτεία δεν πρέπει να προχωρήσει και να πει ότι εγώ θέλω να κάνω εξυγίανση στον χώρο του ποδοσφαίρου, προχωράω σε νομοθετικές παρεμβάσεις, ό,τι τέλος πάντων απαιτείται, προκειμένου να μην ισχύουν αυτά που ισχύουν. Οι εικόνες χθεσινές, λέω και πάλι, δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε από το πουθενά. Είναι συνέχεια αυτών των οποίων συμβαίνουν τόσο καιρό. Εδώ, το κακό είναι το εξής, ότι τα κόμματα και η κυβέρνηση, αντί να ενδιαφέρονται προκειμένου να υπάρχει εξυγίανση στον χώρο, να ισχύει τέλος πάντων ο νόμος που ισχύει σε οποιοδήποτε μέρος ελληνικής επικράτειας, αυτό το οποίο κοιτάζουν είναι να μην έχουν πολιτικό κόστος και να πάρουν κανέναν υποψήφιο από το χώρο του ποδοσφαίρου και των ομάδων, προκειμένου να πάρουν κανένα ψηφαλάκι. Δεν φαίνεται να τους ενδιαφέρει τίποτα παραπάνω. Είναι χαρακτηριστικά και το σε γράφει ο ξένος τύπος. Καλώς ήρθατε στην κόλαση. Κοίταξε, το είπε ο Σαλπιγκίδης πριν πάρα πολύ καλά, ότι αυτές είναι εικόνες οι οποίες ντροπιάζουν τη χώρα. Να πάρουμε υπόψη ότι εμείς συμμετέχουμε στο Champions League. Έχεις δει ποτέ σε ευρωπαϊκό αγώνα να γίνονται αυτά τα οποία έγιναν χθες? Βλέπεις αυτά που βλέπεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γυρίζεις κανάλι και βλέπεις αυτά τα οποία γίνονται σε ευρωπαϊκές χώρες και το ποδόσφαιρο παίζεται εκεί και ντρέπεσαι πραγματικά. Μην απορούμε λοιπόν γιατί ο κόσμος απέχει από τα γήπεδα, γιατί δεν θέλει να συμμετάσχει σε όλη αυτή την ιστορία που βλέπουμε. Στην τελική ανάλυση, για να κλείσουμε, νομίζω ότι είναι θέμα της πολιτείας να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, μια έκφραση την οποία χρησιμοποιούμε κλισέ. Αλλά εδώ πρέπει να δείξει ότι έχει πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και μέχρι στιγμής δυστυχώς δείχνει ότι δεν έχει αυτή την πολιτική βούληση. Για να δούμε τι θα δούμε στην πράξη. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στις πολιτικές εξελίξεις τώρα, κυρίες και κύριοι, να χαμηλώσει την εσωκομματική κόντρα για το νόμισμα, επιχείρησε σήμερα ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, υποστηρίζοντας πως μια ουσιαστική συζήτηση στην πολιτική γραμματεία του κόμματος μετετράπει από τα διάφορα συστημικά κέντρα σε ρήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, και ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο της υποψηφιότητας του Λάκη Λαζόπουλου για να κλείσει το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μιλώντας σε συγκέντρωση στη Χαλκίδα. Λίγες ώρες μετά τη νέα σύγκρουση Τσίπρα-Λαφαζάνη, ο επικεφαλής της αριστερής πλατφόρμας, με μια δήλωσή του, επιλέγει να ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης που έχουν ανέβει στα ύψη μετά το θέμα της εξόδου από το ευρώ που έθεσε την περασμένη Κυριακή στην Κεντρική Επιτροπή. Μια ουσιαστική συζήτηση στην πολιτική γραμματεία του κόμματος για την τελική συγκρότηση του ευρωψηφοδελτίου μετετράπη από τα διάφορα συστημικά κέντρα σε ρήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ και θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε μένα και τον Αλέξη Τσίπρα. Η δημοκρατία, ο σεβασμός των συλλογικών αποφάσεων και ο ριζοσπαστισμός συνιστούν αδιαπραγμάτευτες αρχές και αξίες του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες το βράδυ πάντως ένα νέο θερμό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στον τρίτο όροφο της Κουμουντούρου με τον Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική γραμματεία να ζητά σύμφωνα με πληροφορίες το λόγο από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη για το γεγονός ότι 7 φορές μέσα σε ένα χρόνο και μάλιστα ένα μήνα πριν τις ευρωεκλογές συνεχίζει να επαναφέρει το θέμα του ευρώ. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης φέρεται να διευκρίνησε πως ό,τι θέμα βάζει είναι πάντα μέσα στα όργανα του κόμματος και πως ποτέ δεν έθεσε θέμα εξόδου από το ευρώ, με την πλευρά της πλειοψηφίας αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα να θέτουν ακόμα και θέμα σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να λυθεί το όποιο ζήτημα έχει προκύψει. Το δημοκρατικό τρόπο που λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί αυτοί, ξέρετε, είναι μαθημένοι στην απόλυτη εξουσία του αρχηγού, ό,τι πει ο κ. Σαμαράς. Πετάει ο Σαμαράς, πετάει. Ό,τι πει. Είναι μαθημένοι στις διαδικασίες εκείνες που φημώνουν τη διαφορετική άποψη και είναι μαθημένοι να φοβούνται τη δημοκρατία όχι μόνο στο λαό αλλά και στο κόμμα τους. Την ίδια ώρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με δήλωσή του στο TVXS ξεκαθάρισε πως όντως είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο ο οικονομολόγος Κώστας Βαρουφάκης να είναι στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησα μαζί του και μου είπε ότι αν και δεν θα ήθελε να είναι υποψήφιος, θέλει να συμβάλλει όσο μπορεί με τις γνώσεις και την εμπειρία του στον αγώνα που κάνουμε για την νίκη στις ευρωεκλογές
και τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η Ευρώπη και ο τόπος. Η αφορμή για όλη τη χθεσινή αναταραχή ήταν η υποψηφιότητα του Κρήτων Αρσένη, ο οποίος τελικά, παρά τις αντιρρήσεις της αριστερής πλατφόρμας, θα είναι στο ευρωψηφοδέλτιο. Δεν είχα κάποια κοινωνία με τον κ. Παπανδρέου, δεν έχω κάποια κοινωνία με τον κ. Παπανδρέου, δεν υπάρχει κάποια ειδική σχέση όπως αυτή να τα υπονοηθεί. Έχω παρετεί από το ΠΑΣΟΚ και έχω αξιοδοτηθεί τον Μάιο 2013. Ο κόσμος που η προπαγάνδα του συστήματος και των κυρίαρχων κυβερνητικών κομμάτων του λέει όλοι οι ίδιοι είναι, μην ψηφίσεις αποχή, πρέπει αυτή την ευκαιρία που του δίνεται να μαυρίσει αυτούς που του μαυρίζουν τη ζωή, να μην τη χάσει. Ανοιχτό πάντως εξακολουθεί να παραμένει το θέμα του Λάκη Λαζόπουλου, ο οποίος αναμένεται να απαντήσει τις επόμενες ημέρες. Σύνδεση τώρα με τον Αντώνη Ατζολέτο για να δούμε, Αντώνη, λίγες ώρες μετά την κόντρα που είχαν οι κύριοι Τσίπρας και Λαφαζάνης για την ιστορία ευρώ ή δραχμή. Έρχεται τώρα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Εύα, είναι σίγουρο πως κανείς στην Κουμουνδούρου δεν θέλει αυτή τη χρονική περίοδο να κυριαρχήσουν αυτές οι απόψεις. Γι' αυτό και σήμερα ο κύριος Λαφαζάνης, πέρα από την κριτική που άσκησε στον τρόπο που λειτουργούν τα άλλα κόμματα, αυταρχικά όπως είπε, τόνισε πως πηγαίνουμε μαζί όλοι ενωμένοι για την νίκη στις ευρωεκλογές. Και πρέπει βέβαια να σου πω αυτό που λένε και τα στελέχη της Κουμουνδούρου, αλλά και της αριστερής πλατφόρμας, πως ουσιαστικά χτες οι 5 από τις 6 υποψηφιότητες πέρασαν ομόφωνα. Μόνο του κυρίου Αρσένη ήταν κατά πλειοψηφία. Αυτό λένε δεν σημαίνει ρήγμα, δεν σημαίνει εμφύλιος και σε κάθε περίπτωση προχωρούν. Και όπως τονίζουν, μην ξεχνάμε ότι στην Κεντρική Επιτροπή λένε 34 υποψηφιότητες έχουν ήδη περάσει. Χτες, Αντώνη, έκλεισε το ευρωψηφοδέλτιο. Έχει μείνει ακόμα όμως ερωτηματικό για το θέμα του κ. Λάκη Λαζόπουλου. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, κάτι νεότερο? Ναι, από ό,τι φαίνεται στην Κουμουνδούρου θέλουν να δώσουν χρόνο στον γνωστό ηθοποιό, γιατί είναι μια υποψηφιότητα η οποία δεν έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Είναι μια υποψηφιότητα που, όπως λένε, μπορεί να δώσει πολλά στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, οι υποχρεώσεις του ηθοποιού, από ό,τι φαίνεται, τον έχουν κάνει να μην μπορεί να είναι σε θέση να απαντήσει ακόμα. Οπότε τηρούν ακόμα στάση αναμονής. Τι έγινε τελικά με τον οικονομολόγο, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη? Είναι γνωστό, Εύα, ότι ο κύριος Βαρουφάκης βρίσκεται σε επαφές, βρίσκεται σε διάλογο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε κάποια ανοίξη προκειμένου να είναι υποψήφιος. Υπήρξε τηλεφώνημα από τον κύριο Τσίπρα και ο κύριος Βαρουφάκης ξεκαθάρισε πως μπορεί να συστρατευτεί όσον αφορά τις θέσεις που μπορεί να αναπτύξει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι στόχος του η Ευρωβουλή. Από εκεί και πέρα θα σου έλεγα ότι έγινε πολύ μεγάλο θόρυβος, γιατί το όνομά του ενεπλάκει με αυτό του κυρίου Κώστα Λαπαβίτσα, του άλλου οικονομολόγου, για τον οποίο η ηγετική ομάδα είχε βάλει κόκκινη γραμμή προκειμένου να είναι υποψήφιος. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, οδηγία σε υπουργούς και βουλευτές να δώσουν τη μάχη για τις διπλές εκλογές του Μαΐου δίνει ο Πρωθυπουργός για το επόμενο διάστημα. Η τόνη της αντιπαράθεσης βρίσκονται στα ύψη, με τον Αλέξη Τσίπρα να χρησιμοποιεί σκληρές εκφράσεις και να χαρακτηρίζει κωμικό τον κύριο Σαμαρά και την κυβερνητική πολιτική. Από την πλευρά του, ο κύριος Φώτης Κουβέλης εμφανίζεται έτοιμος να συμμετάσχει υπό προϋποθέσεις σε μια κυβέρνηση προγραμματικής συνεργασίας. Μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς να συναντήθηκε με την Ευρωπαία Επίτροπο Αρμόδια για Θέματα Δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο η σκέψη του βρίσκεται στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει σαφείς οδηγίες σε υπουργούς και βουλευτές να ριχτούν στη μάχη της περιφέρειας για να εξηγήσουν στους πολίτες τι σημαίνει έξοδος στις αγορές και πρωτογενές πλεόνασμα. Από τη Χαλκίδα, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά. Είναι κωμικός ο Πρωθυπουργός όταν παριστάνει τον εγγυητή της ενότητας μιας κοινωνίας που κάθε μέρα και κάθε ώρα ο ίδιος την διασπά και την διαλύει. Όταν ακίζεται ότι είναι ο σωτήρας της χώρας και ο ανορθωτής της οικονομίας ενώ κατεδαφίζει τα πάντα. Όταν ανταλλάσσει με την προστάτηδά του την κυρία Μέρκελ χαμόγελα ενώ υπακούει στις εντολές της. Λίγες ημέρες πριν την πιστοποίηση του ύψους του πρωτογενούς πλεονάσματος, οι ανεξάρτητοι Έλληνες κάνουν λόγο για θυσίες χωρίς τέλος από την κυβερνητική πολιτική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, και στο τέταρτο τρίμηνο του 2013 καταγράφεται νέα μείωση των μισθών και συντάξεων των υπαλλήλων και συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και περαιτέρω περιορισμός των κοινωνικών δαπανών του κράτους. Για επικίνδυνη ακροβασία μεταξύ ευρώ και δραχμής κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ο Φώτης Κουβέλης στην ημερησία, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Δημοκρατική Αριστερά να συμμετάσχει σε ένα νέο κυβερνητικό σχήμα. Το κόμμα μας διεκδικεί ισχυρή πολιτική εντολή για να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στη μελλοντική συγκρότηση κυβερνήσεων προγραμματικής συνεργασίας. Καλούμε τους πολίτες να υποστηρίξουν τον προοδευτικό πόλο που συγκροτήσαμε για να ισχυροποιηθεί μια πρόταση που υπερβαίνει τη συντηρητική πολιτική και τον αριστερό λαϊκισμό.
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις αδύναμες κοινωνικά ομάδες ζητά από την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Απαιτούμε να δοθεί έκτακτη ενίσχυση 1.000 ευρώ για να πάρουν μια ανάσα αυτές τις γιορτινές μέρες οι άνεργοι μπροστά στις γιορτές. Σύνδεση τώρα με τον Γιάννη Τζούνο για να δούμε, Γιάννη, ποια θα είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, οι εντολές του Πρωθυπουργού είναι σαφείς και προς τα στελέχη και προς τους υπουργούς και προς τους ευρωβουλευτές και δεν είναι άλλη από την μάχη της περιφέρειας. Δηλαδή αυτό το οποίο έχει ζητήσει ο κύριος Σαμαράς, θα το δούμε αμέσως μετά τις ημέρες του Πάσχα, είναι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιοι ευρωβουλευτές, ακόμη και υπουργοί, να βρίσκονται στην περιφέρεια και να συνομιλούν με τους πολίτες, να εξηγούν στους πολίτες τι σημαίνει και έξοδος στις αγορές, τι σημαίνει και πρωτογενές πλεόνασμα. Άλλωστε, αυτό το οποίο εκτιμάται είναι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της κυβέρνησης, είναι ότι το κλίμα μετά τα τελευταία οικονομικά επιτεύγματα έχει αλλάξει και οι πολίτες το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, ενώ εκτιμούν ότι πλέον στην αντιπολίτευση, στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι απόλυτα διχασμένοι και έτσι δεν μπορούν να σχηματίσουν, να δημιουργήσουν, αν θέλεις, μία δυναμική. Προσθέστε σε αυτά και την ίδια την εικόνα του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι είναι πολύ μπροστά, με πολλές μονάδες μπροστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τον κύριο Τσίπρα. Και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς θα μπει σε αυτή τη μάχη της περιφέρειας, διότι και εκείνος θα ξεκινήσει περιοδίες αμέσως μετά τις εορτές του Πάσχα, λίγες βέβαια εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές. Για να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στα όσα συμβαίνουν στο ποτάμι και στα απόνερα και στο πλήθος αντιδράσεων που προκάλεσε το άρθρο του Νίκου Δήμου ότι είναι ιδωλολατρικό και δήθεν το Άγιο Φως. Έτσι, ο συγγραφέας αποχώρησε σήμερα από το κόμμα. Ο Χρήστος Κούτρας θα μας δώσει όλο το παρακίνιο. Χρήστο. Και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, Εύα. Όπως είπες, τα πάντα προκλήθηκαν. Ο θόρυβος προκλήθηκε από ένα άρθρο του κυρίου Δήμου στο Πρόταγκον. Εκεί έγραφε λοιπόν ότι όσο πλησιάζει το Πάσχα και σκέπτομαι πως πάλι θα ξοδέψουμε χρήματα για να φέρουμε το δίθεν Άγιο Φως και να το υποδεχθούμε με τιμές αρχηγού κράτους, γίνομαι εμμανής αντικληρικός. Ο αντικληρικός δεν είναι απαραίτητα άθεος, ούτε καν εναντίον της θρησκείας, έγραψε ο κύριος Δήμου. Είναι εναντίον του κλήρου, δηλαδή αντίθετος με τους τρόπους και τις πρακτικές της Εκκλησίας. 2-3 μέρες αργότερα κλήθηκε να το σχολιάσει αυτό ο κύριος Θοδωράκης, ο επικεφαλής του κόμματος, στο Μέγκα, και είπε ότι δεν είναι σωστό οι πολιτικοί να παίζουν με το θρησκευτικό συνέστημα. Κράτησε σαφείς αποστάσεις. Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο κύριος Δήμου, με μια ανάρτηση στο προσωπικό του ιστολόγιο, εκεί απέστειλε μια επιστολή προς τον κύριο Θοδωράκη, επιστολή παραίτησης. Και γράφει λοιπόν ο συγγραφέας σήμερα ότι δεν πέρασαν ούτε 15 ημέρες και το ασυμβίβαστο επικυρώθηκε, εννοεί του διανοούμενου με το πολιτικό στέλεχος, έγραψα κάτι το αντικληρικόν, ξεσηκώθηκαν τα μέσα και ο αρχηγός αναγκάστηκε να κρατήσει αποστάσεις ή όπως έγραψε άλλο μέσο με άδειασε. Και εγώ ως όφυλα έστειλα την παραίτησή μου. Δεν πήρα απάντηση, άρα έγινε δεκτή. Εξακολουθώ να στηρίζω το ποτάμι και να πιστεύω στο Σταύρο Θεοδωράκη. Λυπάμαι που άθελά μου του έκανα ζημιά, αλλά ήταν πια πολύ αργά για να αλλάξω. Καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Δήμου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την επόμενη Τρίτη θα διαβαστεί στη Βουλή το αίτημα της εισαγγελίας για άρση της ασυλίας του Ηλία Κασιδιάρη για την παράνομη καταγραφή της συνομιλίας του με τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, Τάκη Μπαλτάκο. Την ίδια ώρα, οι ανακρίτριες που χειρίζονται την δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή ζητούν από τη Βουλή να επισπεύσει τις διαδικασίες προκειμένου να αρθεί η ασυλία όλων των βουλευτών. Την άρση της ασυλίας όλων των βουλευτών της Χρυσής Αυγής περιμένουν οι ανακρίτριες Ιωάννα Κλάπα και Μαρία Δημητροπούλου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απολογίες και να κλείσουν τη δικογραφία. Με έγγραφό τους προς τη Βουλή, οι ανακρίτριες ζητούν την επίσπευση των διαδικασιών, κρούοντας ουσιαστικά τον κόδωνα του κινδύνου πως κινδυνεύει να περάσει το 18μηνο, που είναι το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης πριν την ολοκλήρωση της δίκης. Πασχαλινό συσίτιο μόνο για Έλληνες πραγματοποίησε η Χρυσή Αυγή, με τον Ηλία Παναγιώταρο να επιτίθεται με προκλητικό τρόπο στη δικαιοσύνη. Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που ανέβασε το newsbeast.gr, πρέπει να μην υπάρχει αμφιβολία για την ελληνική καταγωγή, γι' αυτό η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας είναι υποχρεωτική. Η εντολής των ανακριτριών, τους τσιγκλάνε τις τσιγκλάνε, μαζί με όλους τους άλλους επίορκους δικαστικούς, προκειμένου να τελειώσουν μια ώρα αρχίτερα αυτή την πολιτική δίωξη που έχουν μάθει πια όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι είναι μια άδικη πολιτική δίωξη και τίποτε παραπάνω. Ευχόμαστε στις ανακρίτριες καλή ανάσταση. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει εισηγηθεί να αρθεί η ασυλία όλων των βουλευτών που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Όμως η Ολομέλεια έχει αποφασίσει μόνο για την Ελένη Ζαρούλια, τον Μιχάλη Αρβανίτη, τον Νίκο Κούζηλο και τον Δημήτρη Κουκούτσι.
Την επόμενη Τρίτη αναμένεται να διαβιβαστεί το αίτημα για άρση ασυλίας του Ηλία Κασιδιάρη για την καταγραφή της συνομιλίας με τον Τάκη Μπαλτάκο, ενώ ήδη έχει αρθεί η ασυλία του για παραβίαση του νόμου περιόπλων και για την επίθεση στη Λιάνα Κανέλη. Στις οικονομικές εξελίξεις τώρα, σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ θα έχουν αντλήσει έως τα μέσα του επόμενου μήνα δημόσιο και τράπεζες σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους και εν συνεχεία να δοθεί όθηση στην πραγματική οικονομία. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και ομολογιακές εκδόσεις δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των αγορών για την Ελλάδα επιστρέφει. Μετά από την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η Εθνική προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα ενισχύσει τη ρευστότητά της και με έκδοση ομολόγου έως 750 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και άλλες ενέργειες όπως πωλήσεις θυγατρικών και assets, αλλά και μείωση κόστους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών προς τους ξένους επενδυτές θα ανοίξει στις 6 Μαΐου. Στις 10 Μαΐου θα γίνει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και έως στις 15 θα έχει ολοκληρωθεί και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Τα περίπου 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά επαρκούν και για την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών που προέκυψαν από τα stress test, αλλά και για την επαναγορά των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε λάβει με το πακέτο λόγω Σκούφη. Η προτινόμενη έκδοση μετοχικού κεφαλαίου θα ενισχύσει σημαντικά τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, οι οποίοι σε συνδυασμό με την ισχυρή της ρευστότητα θα επιτρέψουν στην ΕΤΕ να συνεχίσει να λειτουργεί ως χρηματοπιστωτικό στυλοβάτης για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Σε κίνηση επαναγοράς των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, επιστρέφοντας 940 εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο, προέβη ήδη η Alpha Bank, η πρώτη που το καταφέρνει. Τη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 2,86 δισεκατομμυρίων ευρώ έχει ήδη ξεκινήσει η Eurobank. Μάλιστα, ομάδα θεσμικών επενδυτών με επικεφαλή στο σχήμα Fairfax Financial Holdings του Καναδού Prem Watsa έχει δεσμευθεί ότι θα καλύψει τα 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα θα αντληθούν μέσω του βιβλίου προσφορών που αναμένεται να ανοίξει στις 25 Απριλίου. Είναι η έναρξη του επόμενου κύκλου με αισιοδοξία, με θετικές προοπτικές, από προνομιακή πια θέση για την πλήρη καρποφορία της δουλειάς που προσφέρουμε όλοι. Η διαδικασία πώλησης της Eurobank συνεχίζει να προκαλεί τις αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι ενέργειες της κυβέρνησης και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank συνιστούν ένα προμελετημένο έγκλημα εις βάρος της περιουσίας του ελληνικού λαού. Συνολικά έως το τέλος Μαΐου θα έχουν εισρεύσει στη χώρα κοντά στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ από κινήσεις των τραπεζών και του Δημοσίου. 5,36 δισεκατομμύρια από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, 1,5 δισεκατομμύρια από ομολογιακές εκδόσεις και άλλες ενέργειες και 3 δισεκατομμύρια από την έξοδο του Δημοσίου στις αγορές. Στον Νίκο Υποφάντη τώρα για να δούμε, Νίκο, τις τιμές του Πασχαλινού τραπεζιού αλλά και το ωράριο μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε με αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους, δηλαδή την τσέπη των καταναλωτών για το Πασχαλινό τραπέζι. Πήραμε τα στοιχεία που μας δίνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και αυτό το οποίο αποδεικνύεται είναι ότι το κόστος του τραπεζιού του Πασχαλινού του 2013-2014 είναι σχεδόν το ίδιο, λίγο φθηνότερο το 2014. Γιατί αυτό? Γιατί ναι, μεν έχουμε μία μείωση στις τιμές των αρνιών του κρέατος, δηλαδή κατά μείον 0,4-0,5% στα 5 ευρώ και 40 λεπτά το κιλό. Αλλά η τιμή του κατσικιού αυξήθηκε από ό,τι βλέπουμε στα 6 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Τώρα, ας δούμε λίγο πώς θα κινηθούν οι τιμές του κρέατος. Αυτό ενδιαφέρει τους καταναλωτές. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, λοιπόν. Σήμερα έχουν κλείσει οι αγορές, νομίζω ότι δεν προλαβαίνουν κάποιοι στη Βαρβάκιο, αλλά αύριο και μεθαύριο, λοιπόν, από τα 5,5 ευρώ. Αύριο, Νίκο, συγγνώμη, η Βαρβάκιος λειτουργεί κανονικά, όχι με τον περιορισμό με τα τιμία το μεσημέρι, από το πρωί κανονικότατα. Ναι, ναι. Είναι κλειστή αγορά, όπως και στα ψάρια την καθαρά Δευτέρα, έτσι και τώρα έχουμε ωράριο που ξεκινά από το πρωί μέχρι να ξεπουλήσει. Και αντίστοιχα προφανώς και στο Καπάνι, για να μην ξεχνάμε και τη Θεσσαλονίκη. Και στο Καπάνι και στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι τιμές που μπορούν να προμηθευτούν το κρέας όσοι ενδιαφέρονται. Σήμερα λοιπόν στα σούπερ μάρκετ η τιμή των αρνιών ήταν στα 5,5 έως 6,5 ευρώ, 6,70 ευρώ, συν 1 ευρώ για τα ερήφια, λίγο παραπάνω. Για σήμερα μιλάμε, αύριο ενδεχομένως να ανέβει η τιμή, όπως και στη Βαρβάκη αγορά βλέπουμε την αντίστοιχη τιμή, οι τιμές που οι οποίες επικρατούν 1,5 ευρώ παραπάνω για τα κατσικάκια και βλέπουμε και τρίτη τα ακρεοπολία, τα τρίτα τα ακρεοπολία 6,5 έως 9 ευρώ το κιλό για τα αρνιά, 1 με 2 ευρώ παραπάνω για τα ερήφια. Τώρα το ωράριο, αύριο τα καταστήματα θα ανοίξουν όλα στη μία. Εμπορικά θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Τα πολυκαταστήματα λένε ότι θα μείνουν ακόμα παραπάνω μέχρι τις 8 ή τις 9. Και το πρωί του Σαββάτου θα ανοίξουν στις 10 και θα κλείσουν το απόγευμα στις 6 τα εμπορικά, στις 8 τα μεγάλα καταστήματα. Η Βαρβάκιος, όταν ξεπουλήσει, μας έχει πει ότι πρόκειται να κατεβάσει τα ρολά. Νίκο, κάποιος που θα σκεφτεί να το πάρω τελευταία στιγμή για να το πάρω πιο φτηνά,
Διατρέχει κάποιο κίνδυνο να το πάρει ακριβότερα ή να μην βρει καθόλου? Υπάρχει ο κίνδυνος να το πάρει ακριβότερα και να μην βρει καθόλου. Γιατί? Γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν επιτρέψει πολύ μεγάλη έξοδο φέτος και πάρα πολλοί καταναλωτές ενδεχομένως, αν θα στραφούν στις αγορές τους τελευταία στιγμή, να μην μπορέσουν να προμηθευτούν τις ποσότητες κρέατος που θέλουν. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, με κάθε μέσο εγκαταλείπουν οι κάτοικοι το λεκανοπέδιο Αττικής, προκειμένου να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα στην ελληνική περιφέρεια. Αυξημένα θα είναι από σήμερα και τα μέτρα της τροχέας για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Η πληρότητα σε τρένα, πλοία και αεροπλάνα αγγίζει ακόμα και το 100%, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται αύριο Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο. Η κίνηση από σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου ήταν αυξημένη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καιρό, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα εμφανίσει βελτίωση από το Μεγάλο Σάββατο. Οπότε το υπαίθριο ψήσιμο του Βελία δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα, αφού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια. Μπορεί ο καιρός να μην είναι σύμμαχος για τους ταξιδιώτες, όμως η απόφαση να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα κάπου στην ελληνική περιφέρεια έχει ήδη ληφθεί. Στις εθνικές οδούς, τα μέτρα της τροχιάς για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων έχουν μπει σε ισχύ από το απόγευμα. Και έτσι, πλην των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, η ελληνική αστυνομία προχωράει στην απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου. Εύχομαι λοιπόν η έξοδος να πάει καλά. Εύχομαι σε όλους, στις οικογένειες, στις γυναίκες, στους άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και σε όλους τους Έλληνες πολίτες, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, χρόνια πολλά. Η κίνηση και στους δύο σταθμούς των υπεραστικών λεωφορείων της Αττικής, Κηφισού και Ελαιοσίων, είναι αυξημένη και οι πληρότητες φτάνουν προς όλους τους προορισμούς το 100%. Θέλω να περάσω το μήνυμα ότι δεν θα μείνει κανένας επιβάτης έξω. Έχουμε πολλά έκτακτα και θα συνεχιστούν μέχρι να φύγει και ο τελευταίος επιβάτης. Αυξημένη κατά 30% είναι και η κίνηση με τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Για την κάλυψη των αναγκών προστίθονται επιπλέον βαγόνια στους σειρμούς. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα στη μετακίνηση με τα τρένα εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων που εξήγηλε για το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αντιλαμβανόμαστε κι εμείς κάτω από το βάρος της πίεσης του επιβατικού κοινού, το σεβόμαστε. Άλλωστε, αυτοί είναι οι πελάτες μας, από αυτούς ζούμε. Αλλά πρέπει να αντιληφθούν και αυτοί ότι οι ευθύνες είναι της κυβέρνησης και των διοικήσεων, οι οποίες αρνούνται και θέλουν να μας πάνε ως πρόβατα επισφαγής στην ιδιωτικοποίηση. Η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου είναι επίσης μεγάλη, ενώ οι πληρότητες στα περισσότερα πλοία αγγίζουν το 75 με 80%. Ενώ η ίδια εικόνα καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου από σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, μέχρι τις 22 Απριλίου, τρίτη ημέρα του Πάσχα, θα πραγματοποιηθούν συνολικά 2.245 αφίξεις και αναχωρήσεις. Τη Μεγάλη Παρασκευή, άστατο στενό καιρό στη χώρα μας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και λίγα χιόνια στα ορεινά. Θα υπάρχουν όμως και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Το Μεγάλο Σάββατο, αρχικά άστατος καιρός, με βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Από το βράδυ όμως στην Ανάσταση, φαίνεται πως ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας βελτιωμένος. Την Κυριακή του Πάσχα, το αρνάκι θα το ψήσουμε με καλό καιρό σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στα βόρεια ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, είναι πιθανό να σημειωθούν παροδικές μπόρες. Και μπορεί ο καιρός να έχει ακόμα χειμωνιάτικη διάθεση, όμως σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Κυριακή θα μας δείξει και την ανοιξιάτικη του πλευρά. Τη Δευτέρα του Πάσχα, που κατά κανόνα είναι η μέρα επιστροφής των εκδρομέων, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που παροδικά θα πυκνώσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και δεν αποκλείται να εκδηλωθούν μπόρες στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Ο Σκάι τώρα μοίρασε 60.000 σακούλες και έτσι φροντίζει ώστε η Πασχαλινή έξοδος να είναι πιο καθαρή. Η Ολυμπία Οδός, η Νέα Οδός και η Εγνατία Οδός υποστηρίζουν την προσπάθεια Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο περιβάλλον, αλλά και τα διόδια Κορίνθου, Αθηνών, αλλά και της ανάληψης στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου κάθε οδηγός και οι συνεπιβάτες του να πετούν τα απορρίμματά τους στις σακούλες και όχι στο δρόμο. Σε κάθε ταξίδι οι ταξιδιώτες αφήνουν πίσω τους τα προβλήματα. Σε αυτό το ταξίδι όμως το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα αφήσουν πίσω τους σκουπίδια, καθώς ο Sky, μοιράζοντας 60.000 σακούλες, φροντίζει ώστε η Πασχαλινή έξοδος των Αθηναίων αλλά και των Θεσσαλονικαίων να είναι καθαρή. Είναι προληπτικό μέτρο για την καθαριότητα. Και εύχομαι όλος ο κόσμος να προσέχει στον δρόμο, να πετάει τα χαρτιά και τα μπουκαλάκια και να τα μαζέψει, να τα ρίξει στους κάτους. Χαρά, πολύ καλό μέτρο. Πολύ καλό μέτρο. Χρειάζεται ο κόσμος να μην πετάει τα σκουπίδια που να είναι. Καλύτερο είναι να τα αποθηκεύουμε κάπου και μετά να τα πετάμε σε ασφαλείς χώρους. Ό,τι καλύτερο. Μα ο Sky πάντα τέτοιες πρωτοβουλίες δίνει. Καθαριότητα, μαζί για το παιδί, ό,τι κάνετε είναι ωραίο.
Η Ολυμπία Οδός, η Νέα Οδός και η Εγνατία Οδός υποστήριξαν την προσπάθεια «Όλοι μαζί μπορούμε» και στο περιβάλλον, γι' αυτό και στα διόδια Κορίνθου, Αφιδνών αλλά και της ανάληψης στη Βόρεια Ελλάδα, μαζί με την απόδειξη των διόδιων, μοιράστηκαν 60.000 σακούλες απορριμμάτων με το λογότυπο Sky, προκειμένου κάθε οδηγός και συνεπιβάτες του να πετούν τα απορρίμματά τους εκεί και όχι στο δρόμο. Πάνω από 6.000 σακούλες διασπόμενες από το πρωί έχει μοιράσει ο Sky από τα διόδια Αφιδνών, με σκοπό η πασχαλινή φετινή έξοδος να είναι πιο καθαρή. Πολύ καλό μέτρο είναι και πρέπει να το εφαρμόζουν όλοι οι Έλληνες και ειδικά οι ταξιδιώτες. Οι σακούλες είναι ευγενική προσφορά του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας και είναι κατασκευασμένες από 100% ανακυκλωμένο υλικό και φυσικά είναι βιοδιασπόμενες. Επιμένει τώρα στο χαρακτηρισμό Καμπούλ που χρησιμοποίησε για την Αθήνα ο υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία Άρης Πιλιοτόπουλος. Ενώ ο αντίπαλός του από το ΣΥΡΙΖΑ Γαβρίλης Ακελαρίδης τον κατηγορεί για υιοθέτηση της ατζέντα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στις εκλογές του 2012. Στη μάχη τώρα της περιφέρειας, ο κ. Γιάννης Γουρός έδωσε απάντηση στον Γιώργο Κουμουτσάκο μέσω του ραδιοφώνου του Sky για τα έργα της περιφέρειας με την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, να κατηγορεί τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι αμέσως στηρίζει τον ίν περιφερειάρχη για να δώσει οξυγόνο στον κυβερνητικό του εταίρο. Το μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης και τον ενημέρωσε για την πρώτη κοινωνική κατοικία που από χθες φιλοξενεί 16 άπορες οικογένειες. Είναι αλήθεια ότι έχουμε μερικές διαφορές με τον κύριο Δήμαρχο, αλλά έχουμε και πολλά σημεία στα οποία συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε, γιατί αποβλέπουμε και δυο στο πώς θα εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον άνθρωπο. Το έργο το κοινωνικό ο Δήμος θα το συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση, με στενή συνεργασία με την Εκκλησία με την οποία συνεργαζόμαστε και στα συσίτια και πιστεύω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι μια χρονιά μεγαλύτερης αλληλεγγύης. Το Γυροκομείο Αθηνών επισκέφθηκε ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας Άρης Πιλιοτόπουλος, όπου ενημερώθηκε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα. Στο συνδυασμό του εντάχθηκε και ο παλέμαχος Άσος του Τριφυλιού, Κριστόφ Βαζέχα. Πάντως, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, δεν έκανε βήμα πίσω από το χαρακτηρισμό Καμπούλ που χρησιμοποίησε για την Αθήνα. Νομίζω δεν ενοχλεί αυτός που περιγράφει την πραγματικότητα, αλλά αυτοί που δημιούργησαν σε αυτή την κατάσταση που έχουν αυτή την ανοχή. Θα ήταν καλύτερα λοιπόν αν εσείς εστιαστείτε σε αυτούς που δημιούργησαν και έχουν ευθύνες για μια κατάσταση που δεν ταιριάζει με την Αθήνα που ξέρουμε και με την Αθήνα που μπορεί πολύ περισσότερα. Από το Sky και την εκπομπή Πρώτη Γραμμή, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης κατηγόρησε τον Άρη Πιλιοτόπουλο ότι εφαρμόζει την ατζέντα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού του 2012. Σας πω, έπεσε τυχαία στα χέρια μου ένα προεκλογικό φυλάδιο του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος κατέβαινε ως υποψήφιος του ΛΑΟΣ το 2012, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στην ΑΦΑ Αθήνα. Αν δείτε το προεκλογικό φυλάδιο, είναι όλη η ατζέντα του κυρίου Σπιλιοτόπουλου που προσπαθεί να ανοίξει με κάθε τρόπο σε αυτές τις εκλογές. Ο Νίκος Σοφιανός επισκέφθηκε το κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης του Δήμου της Αθήνας. Ο υποψήφιος δήμαρχος ζήτησε οι πόροι που κατευθύνονται στις μη κυβερνητικές οργανώσεις να αποδίδονται απευθείας στο Δήμο. Ενώ όλοι οι υποψήφοι κομμάτων για το Δήμο της Αθήνας στηρίζουν το συνεταιρισμό του Δήμου με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, εμείς απαιτούμε την άμεση απεμπλοκή του Δήμου από αυτούς τους μεσάζοντες που λιμένονται προγράμματα και πόρους που αξιοποιούν υποδομές του Δήμου για να εμφανίζουν έργο. Η υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη επισκέφθηκε το Δήμαρχο Πειραιά Βασίλη Μιχαλολιάκο για να του εκφράσει τη στήριξή της και τη στήριξη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ο Γιάννης Γουρός, μετά και την αποδοχή της πρόκλησης από τον αντίπαλό του Γιώργο Κουμουτσάκο για διάλογο για την περιφέρεια, απάντησε και στην κριτική που του ασκεί ο υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία για τα έργα που δεν θα γίνουν εξαιτίας της απώλειας κονδυλίων. Τα έργα λοιπόν που ήταν όρημα τα μεταφέραμε στους κοινοτικούς πόρους να αυξηθεί η απορροφητικότητα, γιατί κινδυνεύαμε να χάσουμε τα κονδύλια. Το πλεόνασμα είναι κωδικοποιημένο και ασφαλισμένο από τους πόρους της περιφέρειας για έργα τα οποία δεν είναι επιλέξιμα από τα ευρωπαϊκά, κονδύλια. Ο Αντώνης Σαμαράς στηρίζει το Σγουρό για να δώσει οξυγόνο στον κυβερνητικό του εταίρο, σχολίασε από την πλευρά της η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Ο κύριος Σγουρός, ο απερχόμενος περιφερειάρχης, είναι αντανάκλαση, ευθεία αντανάκλαση αυτού του υβριδιακού σχήματος που έχουμε στην κυβέρνηση εδώ και καιρό. Ο κύριος Σαμαράς δίνει την περιφέρεια Αττικής στον κυβερνητικό του εταίρο για να υπάρχει την επόμενη μέρα. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Θανάσης Παφίλης, σε επικοινωνία του με τον Υπουργό Μεταφορών Μιχάλη Χρυσογοΐδη, ζήτησε την κατάργηση των διοδίων κατά τις ημέρες των εορτών του Πάσχα για να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους. Μείνετε μαζί μας για να δείτε σε λίγο εντυπωσιακές εικόνες από την αναβίωση του θείου δράματος σε όλον τον χριστιανικό κόσμο.
Ένταση επικράτησε, κυρίες και κύριοι, στη Ρώμη κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας για την εκένωση δημοσίων κτηρίων που είχαν κατηληφθεί από άστεγες οικογένειες. Ο Νίκος Ανδρίτσος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Νίκο. Εύα, περίπου 250 οικογένειες αναγκάστηκαν δια της βίας να εγκαταλείψουν τα εγκαταλειμμένα κτίρια στη Ρώμη, όπου διέμεναν τις τελευταίες 9 ημέρες. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν η αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει πλήθος διαδηλωτών που είχε συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο, εντός του οποίου είχαν οχυρωθεί οι άστιγοι. 100 με 150 αστυνομικοί εισήλθαν τελικά βία στο κτίριο και έβγαλαν έξω τους καταληψίες. Η πρακτική της κατάληψης δημοσίων κτιρίων στην Ιταλία παρουσιάζει έξαρση το τελευταίο διάστημα, που αποδίδεται στην αύξηση των αναγκαστικών εξώσεων στη χώρα. Μάλιστα, Νίκο, θα αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Τύχη βουνό είχαν δύο πιτσιρικάδες που παρακολούθησαν τη γενική ακρόαση του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα Φραγκίσκου, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Και θα δούμε τι συνέβη. Ο Ποντίφικας, που όπως φάνηκε ήταν σε ιδιαίτερα καλή διάθεση, κατέβηκε από το διάσημο όχημα που χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του, το γνωστό και ως Παπαμομπίλ, προκειμένου να χαιρετήσει παιδιά της 5ης Δημοτικού από την Περούτζα που είχαν προσέλθει προκειμένου να ακούσουν το κήρυγμα. Ο Φραγκίσκος ρώτησε τα παιδιά ποιος θα ήθελε να κάνει μία βόλτα στην κατάμεστη πλατεία με το παπικό όχημα. Στη συνέχεια επέλεξε δύο 11χρονα παιδιά, τον Λίβιο Μπαστιανέλη και τον Ντάβιντε Μαρία Μπιάνκι, που χωρίς να χάσουν χρόνο, όπως βλέπετε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος. Λίγο αργότερα τα παιδιά, μην μπορώντας να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους για την απροσδόκητη τύχη τους, δήλωσαν στους δημοσιογράφους πραγματικά ενθουσιασμένα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, με λαμπρότητα και κατάνοιξη τελέστηκε και φέτος η τελετή του νηπτήρα στην Ιερουσαλήμ. Παρουσία πλήθους πιστών, Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και για τους καθολικούς και στις Φιλιππίνες. Οι πιστοί τήρησαν το έθιμο του αυτομαστιγώματος για την άφεση αμαρτιών. Από νωρίς το πρωί, πλήθος πιστών κατέκλυσε την Αγία Αυλή του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως, αλλά και τα δώματα των γύρω κτηρίων. Ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος, πήρε θέση στην εξέδρα του νηπτήρα και στη συνέχεια ένυψε συμβολικά τα πόδια 12 αρχιμανδρητών εις ανάμνηση του γεγονότος που αναφέρεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, όταν ο Κύριος στο μυστικό δείπνο έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Σύμφωνα με το τελετουργικό, ο Πατριάρχης εκφωνεί τα λόγια του Κυρίου και οι 12 αρχιμανδρίτες τα λόγια των μαθητών. Η ακολουθία ήταν και φέτος ιδιαίτερα συγκινητική και την παρακολούθησαν χιλιάδες προσκυνητών. Μεγάλη Πέμπτη φέτος και για τους καθολικούς, καθώς το Πάσχα συμπίπτει με τον Ορθοδόξον. Στις Φιλιππίνες, οι πιο ένθερμοι καθολικοί υποβάλλονται σε αυτομαστίγωμα για να νιώσουν τον πόνο που ένιωσε ο Ιησούς, ζητώντας άφεση για τα αμαρτήματά τους. Άλλοι ξαπλώνουν στο έδαφος με ανοιχτά τα χέρια, σαν να βρίσκονται πάνω στον σταυρό του μαρτυρίου και δέχονται χτυπήματα. Είναι ένα έθιμο που έχει αποκηρύξει η τοπική εκκλησία, ωστόσο πλήθος πιστών συνεχίζει να τηρεί την παράδοση κάθε χρόνο Μεγάλη Πέμπτη. Στην Νότια Καλιφόρνια τώρα, 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά και από την είσοδο ενός πυροσβεστικού οχήματος σε εστιατόριο. Στο YouTube τώρα, θράψη κάνει το βίντεο που ανήρτησε νεαρός και δείχνει τι συνέβη όταν προσπάθησε να τραβήξει μια selfie φωτογραφία δίπλα στις γραμμές του τρένου. Ενώ ο πρίγκιπας William και η σύζυγός του Kate βρίσκονται για δεύτερη μέρα στην Αυστραλία. Η περιοδία της βασιλικής οικογένειας συνεχίζεται. Ο Βίλιαμ και η Κέιτ επισκέφθηκαν το Γουίν Μάλι, μια περιοχή στα γαλάζια όρη που βρέθηκε στο στόχαστρο της πύρινης Λέλαπας τον περασμένο Οκτώβριο. Ο Βίλιαμ και η Κέιτ βρίσκονται στην Αυστραλία. Σήμερα ήταν μόνο οι δυο τους, χωρίς τον πρίγκιπα Γεώργιο. Το βασιλικό ζεύγος γνώρισε την οικογένεια Οντέλ που έχασε το σπίτι της στην καταστροφική πυρκαγιά. Ήταν πολύ ωραίο εκ μέρους τους που ήρθαν να μας γνωρίσουν και να εκφράσουν τη λύπη τους. Φάνηκε πως δεν το έκαναν επειδή έπρεπε, αλλά επειδή πραγματικά το ήθελαν. Ένα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στη Νότια Καλιφόρνια. Ένα πυροσβεστικό όχημα εισέβαλε σε εστιατόριο, τραυματίζοντας περισσότερους από 10 ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή απολάμβαναν αμέριμνη το φαγητό τους. Δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευδαν να σβήσουν φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε σπίτι της περιοχής όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο να εισβάλλει στο εστιατόριο αφού ο οδηγός του είχε χάσει τελείως τον έλεγχο. Η μανία των selfie έχει γίνει πραγματική μόδα.
Δεν είναι λίγοι οι νέοι που επιδιώκουν να φωτογραφίζουν τους εαυτούς τους στα πιο παράξενα σημεία. Πολλές φορές ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους, όπως ο Τζάρεν Μίκαελ. Ο 23χρονος νεαρός θέλησε να βγάλει μια selfie μπροστά στις γραμμές του τρένου. Όμως ο οδηγός της αμαξοστοιχίας αποφάσισε να του δώσει ένα καλό μάθημα, ώστε ο νεαρός να μην επιχειρήσει ξανά κάτι τόσο παράτολμο. Έτσι, τη στιγμή που περνούσε το τρένο, ο μηχανοδηγός έβγαλε το πόδι του και τον κλώτσισε στο πρόσωπο. Ο νεαρός πάντως κέρδισε τα 10 λεπτά δημοσιότητας που μάλλον αποζητούσε, καθώς το βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ήδη κάνει το γύρο του κόσμου. Όλοι μαζί μπορούμε τώρα και στην υγεία και αύριο Μεγάλη Παρασκευή, την ημέρα που θυμόμαστε πιο έντονα τους αγαπημένους μας ανθρώπους που δεν είναι πια κοντά μας και τιμούμε τη μνήμη τους με μια πράξη ζωής. Μια προσφορά που έχει σκοπό να δώσει ελπίδα στους συνανθρώπους μας που χρειάζονται τη στήριξή μας. Από τις 12 λοιπόν έως τις 4 στο πρώτο και το τρίτο νεκροταφείο και στο κημητήριο της Αγίας Παρασκευής συγκεντρώνουμε φάρμακα και υγειονομικό υλικό. Και οι δύο δράσεις γίνονται με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα δούμε στο Eco News ποια μέτρα επικύρωσε η Ευρωβουλή για τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας στην Ευρώπη. Σύνδεση τώρα με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Κατερίνα, η Ευρωβουλή επικύρωσε την πρόταση της Επιτροπής για δραστικό περιορισμό της πλαστικής σακούλας στην Ευρώπη. Ακριβώς. 100 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι και κυκλοφορούν κάθε χρόνο, οι περισσότερες εκ των οποίων δεν ανακυκλώνονται και καταλήγουν κάπου στο περιβάλλον. Η Ευρωβουλή λοιπόν υπερψήφισε την πρόταση της Επιτροπής για σταδιακή απόσυρση της πλαστικής σακούλας μέχρι το 2019. Στα πολυκαταστήματα και στα σούπερ μάρκετ, οι πλαστικές σακούλες στις οποίες βάζουμε τα προϊόντα διατίθενται δωρεάν. Έτσι, κάθε Ευρωπαίος, χωρίς να το πολυσκεφτεί, χρησιμοποιεί κάπου 200 σακούλες το χρόνο. Οι μισές από αυτές καταλήγουν στις χωματερές ή σε κάποιο κλίβανο για καύση. Όμως 8 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες κάθε χρόνο καταλήγουν στο περιβάλλον, προκαλώντας σημαντική ρύπανση. Κυρίως όταν η τελική τους διάθεση γίνεται σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσες, όπου απειλούν τους θαλάσσιους οργανισμούς. Για να αποσωβηθεί αυτός ο κίνδυνος, το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε την πρόταση να μειωθεί η χρήση πλαστικής σακούλας κατά 50% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια και κατά 80% ως το 2019. Η πρόθεση της Επιτροπής είναι να ενθαρρύνει τις χώρες μέλη να κάνουν ό,τι έκανε και η Ιρλανδία. Να ορίσουν δηλαδή τίμημα για τις πλαστικές σακούλες, προκειμένου να αποθαρρύνονται οι καταναλωτές να τις χρησιμοποιούν. Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτό εν μία νυχτή να μειωθεί η χρήση της κατά 90%. Η Επιτροπή πάντως αφήνει ανοιχτή επιλογή στις χώρες μέλη, είτε να βάλουν χρέωση στην πλαστική σακούλα, είτε να την απαγορεύσουν τελείως. Η βιομηχανία πλαστικού της Ευρώπης πάντως εκφράζει την έντονη αντίθεσή της. Κάποιες χώρες υιοθετήσουν την απαγόρευση πλαστικού, θα δημιουργηθούν προβλήματα ανάμεσα στις χώρες εξαιτίας του διαφορετικού θεσμικού πλαισίου. Εμείς είμαστε υπέρ της χρέωσης της σακούλας, γιατί κάτι που έχεις πληρώσει δεν το πετά στο περιβάλλον. Η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου δεν περιλαμβάνει μέτρα για τις μικρές πλαστικές συσκευασίες, όπως αυτές που τελείγεται το κρέας ή τα γαλακτοκομικά. Αν και οι ευρωβουλευτές συστήνουν να υιοθετηθούν χάρτινες συσκευασίες ή τουλάχιστον βιοδιασπόμενες. Το πρόγραμμα του οικοσυστήματος Πρεσπών είναι πλέον το κορυφαίο στην Ευρώπη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια πολύ τιμητική διάκριση που απονέμει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 4 ή 5 προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βράβευση γίνεται με κριτήρια την καλύτερη υλοποίηση και διαχείριση των έργων βάσει αρχικού πλάνου και αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Κομισιόν, οι λίμνες των Πρεσπών κατατάσσονται ανάμεσα στους 12 σημαντικότερους υγρότοπους της Μεσογείου, λόγω των εκατοντάδων σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας που αναπτύσσονται στην περιοχή. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών τιμάται με αυτό το βραβείο, μιας και το 2009 το πρόγραμμα LIFE απέσπασε και πάλι το βραβείο ως το καλύτερο στην Ευρώπη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετά από 37 χρόνια, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δίνουν και πάλι ραντεβού στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Είδαμε νωρίτερα τι συνέβη στην Τούμπα σε ό,τι αφορά στις σημερινές εξελίξεις τώρα. Παρά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης στη σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της ΕΠΟ στο Γουδί για τα μέτρα ασφαλείας που θα ισχύσουν στον τελικό,
αποφασίστηκε το παιχνίδι να διεξαχθεί κανονικά το Σάββατο 26 Απριλίου στο Σπύρος Λούις στις 8 και να μην σημειωθεί παραμικρή μεταβολή στο οργανόγραμμα, καθώς υπήρξαν σκέψεις για διεξαγωγή στο Παθεσσαλικό στάδιο. Όσον αφορά τώρα στα εισιτήρια του αγώνα, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ με την επιμονή της αστυνομίας θα λάβουν 21.300 κομμάτια. Οι φίλαθλοι του Τριφυλίου θα παρακολουθήσουν τον τελικό από την πλευρά που βρίσκεται ο ηλεκτρικός, ακριβώς απέναντι θα φιλοξενηθούν οι Θεσσαλονικείς. Για την πρόσβαση στο γήπεδο, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα προσεγγίσουν το ΟΑΚΑ από την πύλη 12, ενώ αυτοί του Παναθηναϊκού θα προσέλθουν από τις πύλες 35 και 4. Οι θύρες θα ανοίξουν στις 4. Σε ό,τι αφορά την τιμή των εισιτηρίων, κυμαίνεται από 10 έως και 30 ευρώ. Τέλος, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι την Τρίτη του Πάσχα η προπόνηση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί στο Κοροπή και θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο της ομάδας. Θέλοντας έτσι να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους του Τριφυλιού. Η δεύτερη αναμέτρηση τώρα στο χώρο του μπάσκετ θα περάσουμε, το Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για τα προημιτελικά της EuroLeague. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Στη σειρά είχαν προβάδισμα με ένα 1-0 Ισπανοί που επικράτησαν στο πρώτο αγώνα που διεξήχθη την Τρίτη. Σήμερα, μέσα σε μια ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα, οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να φέρουν τη σειρά στο 1-1. Ιτήθηκαν με 2-0 ουσιαστικά, με 82-77. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν ζεστά στον αγώνα, αλλά γρήγορα η Ισπανική ομάδα επανήλθε δρυμύτερη και με εκπληκτικά ποσοστά από τη γραμμή των 6-75 έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη με 53-44. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός, που παρουσιάστηκε ιδιαίτερα εύστοχος στις βολές, ιδιαίτερα άστοχος με συγχωρείτε στις βολές, πάλεψε τον αγώνα και στο τέλος της τέταρτης περίοδου κατάφερε να ψαλιδίσει τη διαφορά, χωρίς πάντως να ξεπεράσει τη Ρεάλ. Τελικό σκορ 82-77. Επιστρέφουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου και στο διεθνή χώρο. Την κατάκτηση του κυπέλου Ισπανίας πανηγυρίζουν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα της Μαδρίτης, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, επικράτησε στο τελικό της Μπαρτσελόνα με 2-1, χάρη σε ένα πολύ όμορφο γκολ του Γκάρεθ Μπέιλ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς στην Ισπανία επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βασίλισσα στο μεγάλο τελικό του κυπέλου δεν άφησε πολλά περιθώρια στην Μπαρτσελόνα να ελπίζει ότι θα μπορούσε να απαλύνει τον πόνο της από τον αποκλεισμό από το Champions League, αλλά και την ήττα από τη Γρανάδα για το πρωτάθλημα. Οι Μαδριλένοι εκμεταλλεύτηκαν το λάθος του Ντάνι Άλβες και με τον Ντι Μαρία, ο οποίος αξιοποίησε την πάσα του Μπενζεμά, πήραν προβάδισμα στο σκορ. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν ότι ο σκόρερ ξεκίνησε την προσπάθεια να τοποθέσει offside, όμως ο βοηθός δεν σήκωσε ποτέ τη σημαία του. Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, οι Μερέγκες αναζήτησαν προβάδισμα δύο τερμάτων, αλλά το πλασέ του Μπενζεμά δεν βρήκε στόχο. Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότη συνέχισε να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και στο δεύτερο ημίχρονο και ο Μπέιλ έστειλε το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα. Η αντίδραση των Μπλαουγκράνα δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα τον Κασίγια, ενώ ο έτερος γκολκίπερ της αναμέτρησης Πίντο είχε αρκετή δουλειά με τους επιθετικούς της Ρεάλ, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που μπέρδευε ακόμη και τις αποφάσεις του διαιτητή. Στο 68 λεπτό ο Μπάρτρα με κεφαλιά νίκησε τον Κασίγια και άλλαξε τα δεδομένα του τελικού. Ο Τάτα Μαρτίνο άρχισε να πιστεύει ότι ήρθε η ώρα να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο με την Μπαρτσελόνα. Οι φίλοι των Μπλαουγκράνα βρήκαν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν, όμως στη συνέχεια ανήκε στους παίχτες της Ρεάλ. Ο Λούκα Μόντριτς είδε την τύχη να του γυρνά την πλάτη στο σούτ που σταμάτησε στο δοκάρι του Πίντο, όμως το 85ο λεπτό ο Γκάρεθ Μπέιλ έκανε μερική απόσβεση των εκατομμυρίων που δαπανήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι προκειμένου να γίνει κάτοικος Μαδρίτης. Στις καθυστερίες το πλασέ του Νεϊμάρ σταμάτησε στο δοκάρι του Κασίγιας και το τρόπαιο κατέληξε στα χέρια του Άγιου Ίκερ της Ισπανίας. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς κινήθηκαν οι αγορές. Ξεκινώντας από το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έκλεισε στις 1248 μονάδες, κινήθηκε ανωδικά. Θα πάμε και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ανωδικά κινήθηκαν εκεί και οι δείκτες. Βλέπουμε εδώ και στις κάρτες μας. Θα πάμε στη συνέχεια στα αμερικανικά χρηματιστήρια, όπου και εκεί είχαμε ανωδική πορεία, ανωδική τάση. Θα δούμε τη σχέση ευρώ-δολαρίου τώρα, όπου το ευρώ ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου και έναντι του γεν και το ίδιο έγινε, ανωδικά κινήθηκε το δολάριο σε σχέση με το γεν. Πτωτική είχαμε τώρα την ποικιλία του West Texas, ανωδική, συγγνώμη κυρίες και κύριοι, αλλά και πτωτικά κινήθηκε το Brent. Κλείνοντας, πτωτικά κινήθηκε ο χρυσός στα 1299 δολάρια η ουγγιά.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται και αύριο Μεγάλη Παρασκευή ο άστατος καιρός στη χώρα μας και το Μεγάλο Σάββατο επίσης. Ωστόσο, το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται και κυρίως την Κυριακή του Πάσχα με τη θερμοκρασία σε βαθμή άνοδο. Ας δούμε όμως πρώτα τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Η πρώτη φωτογραφία είναι από την Αμφιλοχία με ομίχλη. Είναι η φωτογραφία αυτή, μας την έστειλε ο Πάνος. Η επόμενη φωτογραφία είναι το άστρος Κινουρίας από τη Μάντη. Και στη συνέχεια μπορούμε να δούμε να καλησπερίσω τους φίλους μου στη Σαλαμίνα, Παλούκια Σαλαμίνας από την Αθηνά. Και η τελευταία φωτογραφία είναι από την Κεφαλονιά, είναι η παραλία των Πετανών από το Μάκη. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, στο Λιξούρι η παραλία αυτή. Ευχαριστούμε πολύ όλους, skykeros.gr, για τις φωτογραφίες σας και για τον καιρό. Να δούμε λοιπόν πώς θα είναι αύριο καιρός στη χώρα μας. Μεγάλη Παρασκευή λοιπόν. Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα δεν αποκλείεται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα το πρωί οι καταιγίδες να είναι και τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 16 με 17 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Στην Αττική άστατος καιρός, με συννεφιά παροδικά αυξημένη και τοπικές βροχές, σποραδικές βροχές μάλλον, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 9 έως 17 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 8 έως 16 βαθμούς. Το Μεγάλο Σάββατο τώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν στα δυτικά, τα βόρεια, το Ανατολικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Μέχρι το βράδυ όμως, οι βροχές θα σταματήσουν παντού και η ανάσταση φαίνεται πως θα γίνει στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας χωρίς βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα αγγίξει τους 17 με 19 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Την Κυριακή του Πάσχα τώρα, καλώς θα είναι ο καιρός. Η θερμοκρασία ανεβαίνει ακόμα λίγο, έως 22 με 23 βαθμούς στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές. Μόνο την Κυριακή, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά της βόρειο-ανατολικής χώρας, είναι πιθανό να σημειωθούν παροδικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Να σας πω τέλος ότι τη Δευτέρα του Πάσχα, αλλά και την Τρίτη, συνεχίζεται η καλοκαιρία στη χώρα μας και μόνο τα απογεύματα στα ορεινά της βόρειας χώρας είναι πιθανό να σημειωθούν παροδικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι οι βασικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εσείς μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr και να μας ακολουθείτε στο account μας στο Twitter, στη μεγάλη ενημερωτική παρέα, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook. Μένετε συντονισμένοι στον Sky καθώς ακολουθεί το ντοκιμαντέρ Ιησούς Θεωρία Συνωμοσίας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.